και την Τετάρτη, 5η Μαΐου που πρόκειται να κρυφεί από το τμήμα του Αρείου Πάγου όλη αυτή η ιστορία και τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Πάμε να δούμε τώρα αυτό, το δεύτερο σκέλος, το οποίο πραγματικά είναι ντροπιαστικό, ανατριχιαστικό και θα έλεγα και επί της ουσίας, γι' αυτό είπα αντιδημοκρατικό. Σήμερα, επειδή έκλεισε η Βουλή για Πάσχα και δεν θα ξανανοίξει, μετά το Πάσχα θα έχουμε στις 22 Απριλίου, κατά πως φαίνεται, την τυπική προκήρυξη των εκλογών, τη διάλυση της Βουλής. Ξημερώματα, Γιώργο Βλάχο, έφερα εκατοντάδες σελίδες, 200 τόσες τροπολογίες σελίδες, τις χαμός, για να τις περάσουν. Να κλείσουν δουλειές. Λοιπόν, να κλείσουν δουλειές, πρέπει να κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά ήδη ο κ. Μητσοτάκης δεν έλεγε τις προάλλες πριν 10 μέρες ότι δεν πρόκειται να έρθουν τροπολογίες μέχρι τις εκλογές σε άσχετα θέματα κλπ. Ήδη ακυρώνουν τον εαυτό του. Εσύ, πίστεψες στο Μητσοτάκη? Όχι, αλλά καταδεικνύει αυτό το σεβασμό που έχουν οι ίδιοι στη δημοκρατία την οποία υπερασπιζόμαστε όλοι. Θεωρείς ότι για πρώτη φορά είπε ψέματα ο Μητσοτάκης? Αυτό θεωρείς έτσι? Όχι, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο την ημέρα που κλείνει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης είναι απαράδεκτο. Ο Μητσοτάκης είναι ένας... άνω ποταμών αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει. Ο Μητσοτάκης είναι γόνος μιας οικογένειας με έντονο παλαιοκομματικό DNA. Έχει τον δικαιολογεί αυτό? Όχι. Μα δεν μπορεί να ξεφύγει από τον παλαιοκομματισμό που τον διακρίνει. Αυτή η οικογένεια έχει γίνει ό,τι έχει γίνει επειδή ήταν παλαιοκομματική. Όχι, δεν έκανε ρουσφέτια. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω Νίκο Πετρουλάκη. Το τελευταίο ρουσφέτια δεν είναι το νερό. Πώς το δέχονται Νίκο Πετρουλάκη την ημέρα που κλείνει μεγάλη τρίτη σχολή? Όλοι κάνανε ρουσφέτια. Όλοι κάνανε ρουσφέτια. Έπρεπε να έχουν σηκωθεί τα κυπέλα όρδια. 280-230 τροπολογίες σελίδες. Ο χαμός 3 ώρα τα ξημερώματα την ώρα που κλείνει να τα Πάσχα και να τα πει στο Μητσοτάκη που λέει ότι θα πολεμήσει το σάπιο κατεστημένο. Μα δούμε, αυτό είναι το σάπιο κατεστημένο. Να δούμε τις... Αυτός είναι ο εκφραστής του σάπιου κατεστημένου. Η οικογένεια Μητσοτάκη. Και αποκοντάει ο Τσίπρας. Πάμε να δούμε το απόσπασμα από τις δηλώσεις και του κ. Τσίπρα και από την πλευρά του Πασόκ, του κ. Ξεκαλάκη, από το ΚΚΕ, από τον κ. Βελόπουλο και τον κ. Βαρουφάκη. Πάμε να το δούμε. Έχει οδηγήσει τους εργαζόμενους να ζουν σε μια εργασιακή ζούγκλα, τη μεσαία τάξη να ζει με κουπόνια στο σούπερ μάρκετ, στη βενζίνη, στο ρεύμα παντού, και έχει δημιουργήσει ένα κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας. Ο κ. Τσίπρας, αντί να ασχολείται με τον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ, το οποίο ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις, καλά θα κάνει να ασχοληθεί με το κόμμα του, το οποίο υποχωρεί διαρκώς σε σχέση με το αποτέλεσμα του Ιουλίου του 2019. Φτώχεια έχει εξαπλωθεί και εξαπλώνεται όλο ένα και περισσότερο και η ενεργειακή φτώχεια. Η ανεργία είναι εκεί που είναι και είναι μεγάλη. Για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός διέψευσε τον εαυτό του. Χθες το βράδυ, 3/4, 253 τροπολογίες δεν έχουν ξανάρθει ποτέ από την αρχή της μεταπολιτεύσεως. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι και ψεύτης και επικίνδυνος για τη δημοκρατία. Ο άνθρωπος που ποδοπάτησε τη λαϊκή βούληση του 62% του ελληνικού λαού τολμάει να απειλήσει εμάς, μας δηλαδή να μην αγνοήσουμε λίγο τη λαϊκή βούληση. Λοιπόν, Νίκο Πετρουλάκη. Εγώ ήθελα να πω, ο κύριος, συγγνώμη, μου διέφυγε το όνομα του κυρίου του Πασόκ, του Ευρυμέτωπου. Το κυρίου Ξεκαλάκη, είπαμε. Το κυρίου Ξεκαλάκη. Αυτός, ο Ξεκαλάκης, πού βλέπει την άνοδο του Πασόκ? Γιατί είπε προηγουμένως στη δήλωσή του ότι βλέπουν τώρα τις δημοσκοπήσεις τη μεγάλη άνοδο του Πασόκ. Δεν έχω δει καμιά άνοδο του Πασόκ το τελευταίο διάστημα. Κάνει κριτική στην Αξία. Εκεί θα κολλήσουμε τώρα. Κάνει κριτική στην Αξία. Κάνει κριτική στην Αξία. Αυτό είναι το θέμα. Παρ' όλα αυτά ήταν μια παρένθεση, Ανδρέα, που πρέπει να την πω γιατί μου ήρθε λίγο έκπληξη. Αλλά τώρα να πω για το άλλο το θέμα που ρώτησες. Γιατί πραγματικά σε αυτή την όλη διαδικασία με τις τροπολογίες και ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε πάρα πολλές. Θα το θυμίσω την τελευταία μέρα που ήταν, αλλά όχι τόσες. Όχι τόσες. Όντως, έσπασε κάθε ρεκόρ σήμερα. Κάθε, πολύ σωστά το είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, από το 1974 μέχρι σήμερα, το ρεκόρ το έσπασε σήμερα. Πάντως ήταν γνωστό ότι είχε... Να πω μόνο ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αυτές τις τροπολογίες, γιατί αποκλείται 200 τροπολογίες να τις δει κάποιος, καιρό τις επόμενες μέρες, να δούμε ποιες τροπολογίες περάσανε και ποιοι ευνοούνται, Ανδρέα. Γιατί προσωπικά πιστεύω θα ευνοούνται κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα της τελευταίας μέρας. Αυτές οι τροπολογίες το 90 λεπτό
δοκάρι και μέσα μισό μου. Πάντως, Νίκο, για να προχωρήσουμε, θα πω το εξής. Επειδή έχω ζήσει από το ρεπορτάζ και ο Γιώργος πολύ περισσότερο και άλλους πρόεδρους της Βουλής, δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Κι ας ήταν από τη συμπολίτευση, ας ήταν από την πλειοψηφία οι πρόεδροι της Βουλής πάντοτε, υπήρχαν πρόεδροι της Βουλής οι οποίοι έλεγαν στα ίδια τους τα κόμματα σε τέτοιες περιπτώσεις πολύ μικρότερης έκτασης. Ξεχάστε το. Πάρτε τις πίσω. Αν ο κύριος Τασούλας. Όχι όμως σαν τον κύριο Τασούλα. Αυτό λέω. Αν ο κύριος Τασούλας. Δεν υπήρχε πρόεδρος σαν τον κύριο Τασούλα. Λέω Γιώργο ότι αν ο κύριος Τασούλας ενδιαφερόταν κατ' ελάχιστον τελευταία μέρα σήμερα για την υστεροφημία του ως πρόεδρος της Βουλής, έπρεπε να έχει ανέβει πάνω στο βήμα και να έχει πει πακέτο πίσω. Πακέτο πίσω. Πάντως μου κάνει εντύπωση που έχει ο κύριος Βούτσης και ο κύριος Τασούλας είναι από τους χειρότερους πρόεδρους της Ελληνικής Βουλής. Πάμε να δούμε τώρα τον κύριο Στουρνάρα, τον αγαπημένο σου και τον αγαπημένο μου Γιώργο Βλάχο. Τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος ενεφανίστη, όχι ελευθερία τώρα, μου μυρίζει λίγο στήσιμο τώρα η συζήτηση αυτή, ομολογώ, δημοσιογραφικός εισαγωγικά, για να πει ότι δεν θέλει, δεν ενδιαφέρεται να γίνει πρωθυπουργός και ότι άλλες είναι οι προτεραιότητες του, η οικονομία, η Τράπεζα της Ελλάδος, για να τον ακούσουμε. Ναι, επανέλθω. Είναι το ερώτημα, φαντάζομαι, που σας κάνουν και όλοι και οι απ' έξω οι συνομιλητές σας και οι οίκοι που θα μας αξιολογούν και μας παρατηρούν. Πόσο σας ανησυχεί το ενδεχόμενο από τις επόμενες εκλογές να μην προκύψει πλειοψηφία, να επαναληφθούν οι εκλογές, να μην προκύψει αυτοδυναμία και στις επόμενες, συνεπώς να χρειαστεί να φτιάξουμε κυβερνήσεις συνεργασίας, που έχουμε και καλά και κακά παραδείγματα κυβερνήσεως συνεργασίας, έχουμε και καλά όμως. Σας ανησυχεί ότι όλη αυτή η πολιτική αστάθεια μπορεί να κοστίσει στην οικονομία? Καταρχήν, το ότι θέλω τα κόμματα προεκλογικά δεν σημαίνει ότι είναι αυτά τα οποία θα κάνω και μετεκλογικά. Σας είπα πριν ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κόμματα συστημικά ευρωπαϊκά μπορούν να φερθούν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι φέρθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Γιώργο, λέει ψεύτες τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος λέει ότι παιδιά, ακούστε, αυτοί που βγαίνουν και σας υπόσχονται και σας λένε που είναι ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, λένε ψέματα. Γιατί αυτοί όλοι έχουν ψηφίσει μνημόνια και αυτά που σας λένε θα κάνουν τώρα, δεν θα τα κάνουν γιατί τα έχουν ψηφίσει. Πολύ ωραία. Και λέει ο κύριος Στουρνάρα. Αλλά θέλω να κάνω ένα σχόλιο για αυτό που είπες, ότι δεν ενδιαφέρεται να είναι πρωθυπουργός. Αυτό είπε ο εκείνος. Προφανώς ο κύριος Στουρνάρας γνωρίζει πολύ καλά. Και θέλω να τα ακούσουν αυτό οι τηλεθεατές, ναι, ότι έχει στηθεί ήδη μετεκλογικά να ξεπουληθεί το ελληνικό Αιγαίο. Mm-hmm. Να πάμε σε πρέσπες του Αιγαίου. Να δοθεί ένα κομμάτι ελληνικής κυριαρχίας στους Τούρκους. Όπως λέει η κυρία Ντόνα Μπακογιάννη. Όπως λέει ο κύριος Κατρούγκαλος. Όπως λέει ο κύριος Φίλης. Όπως λέει ο κύριος Δένδιας. Έτσι. Άρα λοιπόν σου λέει, πού να πάω εγώ να κάνω προδοσία πρέσβης Αιγαίου, υπάρχει πρόθυμος. Ο συνταγματολόγος ο κύριος Αλιβιζάτος, ο οποίος του λέει, σε παιδιά, εδώ είμαι εδώ. Κάντε με πρωθυπουργό και θα προχωρήσω την ιστορία του Αιγαίου. Ο κύριος Τουρνάρας έχει πάντως πάνω του μια άλλη αμαρτία. Γιώργο δεν είναι τόσο αθώος, έχει τα μνημόνια. Θέλω να πω όμως για να πάω στον λίγο Τσαντσίκα, ότι κατ' εμέ ο κύριος Τουρνάρας είπε και κάτι παραπάνω, κάτι περαιτέρω. Μην τους πιστεύετε, γιατί θα κάνουν συγκυβέρνηση, θα υποχρεωθούν και δίνω εγώ μέσω στη γραμμή. Αυτό είπε ο κ. Στουρνάρας. Παρακαλώ, λέει ότι την πρώτη Κυριακή, παρά τα όσα λένε, θα φτιάξουν συγκυβέρνηση ένα, δύο, τρία κόμματα, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής θα χρειαστούν και τα τρία για να φτιάξουν 150 τόσους βουλευτές. Άρα θα γίνει κυβέρνηση και από τους τρεις, ασχέτως του τι λέει τώρα ο Μητσοτάκης, τι λέει ο Τσίπρας, τι λέει ο Ανδρουλάκης. Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω.